Γεια σας, καλώς ήρθατε στο έκτο επεισόδιο Hitman 3, όπου θα είναι και το τελευταίο, μιας και δεν υπάρχει άλλη πίστα. Αυτή είναι η τελευταία πίστα του campaign, του story, του Hitman, όπου ονομάζεται Untouchable. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε πάει στην Μεντόζα της Αργεντινής και είχαμε ουσιαστικά εξολοθρέψει κάποιους τελευταίους τυπάδες, σώζοντας την Diana από τα χέρια τους. Όμως στο τελευταίο cinematic, στο τέλος του επεισοδίου δηλαδή του προηγούμενου, είδαμε την Diana να μας έχει περικυκλώσει με κάτι τυπάδες με πιστόλια και ουσιαστικά έδειξε κάτι σαν προδοσία, σαν να μας σκότωσε. Δεν πιστεύω ότι έγινε όντως αυτό το γεγονός. Θέλω να πιστεύω ότι είναι κάποια παγίδα που στείλουμε στο Constant, στον αρχηγό αυτών που κυνηγάμε, ας πούμε. Όμως όλα αυτά θα τα δούμε στο σημερινό επεισόδιο. Πάμε κατευθείαν να παίξουμε την αποστολή που λέγεται Untouchable. Δεν έχουμε να κάνουμε κάποιο ειδικό planning, μιας και δεν μας αφήνει επιλογές. Μπορούμε πάντως να πάμε να παίξουμε στο Professional. Are you still here? Still clinging on to your self-image. Agent 47, the Apex Predator. Always hiding behind the headlines. Was perfection its own justification, or a willful distraction? A wall built contract by contract to shield you from the uncomfortable truth. You're exactly the tool they bred you to be. Quite a piece of work you are. How could you possibly function on your own? You never even had a name. Until I gave you one. That's him. Burnwood never ceases to surprise me. You really are a most singular individual. And to think, she wanted me to put you down. Lucky for you, I never throw away anything useful. Prepare the serum. Forgetting's not so bad. You've done it before. What's he doing? Is he still looking at us? I'm afraid so. Poor sap just won't accept his days are done. Perhaps I should take him out to the woods and set him free. Oh, it's a classic. He was a loyal tool. But everything goes the way of the horse and cart eventually. I couldn't agree more. Are you done? The toxins are playing into your fears. Don't let them. Come on. Gotta get your head straight. She wants me dead. She has every right to after what we did. But that's not what is really going on. She chose power. In the end, she was just like them. No. She found a way to turn Edward's own cleverness against him. The rest is up to you. I don't know how. You do know. Diana! Coming! Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. It will finally be over. All you have to do is embrace the past. Okay, παιδιά, όπως μας δείχνει, η Νταϊάννα μας παρέδωσε στον Constant. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι έτσι νομίζω, Constant, ότι η Diana είναι 100% με το μέρος του Constant. Οπότε εμάς μας έχουν φυτέψει τώρα στα εργαστήρια του Constant, τέλος πάντων, όπου, όπως σου λέει πάνω-πάνω, Eliminate Arthur Edwards, που είναι ο Constant ουσιαστικά, γι' αυτό μιλάμε τους η ώρα.
Εξαιτίας της Νταϊάννα καταφέραμε και φτάσαμε σε ένα σημείο όπου μπορούμε να τον σκοτώσουμε και μετά λέει αυτή θα πάρει τη θέση του για να καταστρέψει όλη αυτή την επιχείρηση από το κεφάλι. Μπορώ να κρυφτώ εδώ τώρα να δούμε τι υπάρχει εδώ μέσα. Αυτή τη στιγμή εγώ, όπως βλέπετε, είμαι καλωδιωμένος και σύμφωνα με τον Constant ετοιμάζουν μια σύριγγα, ένα σύρουμ, όπως το λένε τέλος πάντων, όπου σε κάνει να ξεχνάς. Το έχει πάρει ήδη μια φορά, λέει ο Hitman, γι' αυτό έχουμε ξεχάσει το παρελθόν μας, και σκοπεύει να το δώσει ξανά σε μένα, ίσως για να με χρησιμοποιήσει. Μια δοσολογία λέει πηγαίνει στο δικό σου. Αυτή τη στιγμή του πηγαίνει το σύρουμ για να το χρησιμοποιήσει. Πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς τώρα. Providence members λέει may be eliminated. Μπορούμε να σκοτώσουμε μέλη του Providence. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνω εγώ. Overflow sink. Και πάμε λίγο να κρυφτούμε εδώ μέσα. Ω, τι γίνεται. Και είναι λες και είναι μάσκα από απόκριση το μεταξύ το μουστάκι του. Come on, this is just great. Πάμε την κάνουμε έτσι απλά. Από εδώ πέρα. Έχω την κάρτα του. Γεια σας. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτός. Οπ, κάποιοι είναι εκεί πέρα. Μπορώ να ξεπλητώσω. Χαλαρά, δίπλα τους όλα. Examine. Α, εδώ σου εξηγεί γενικά τι είναι το serum, το serum, πώς το λέει τέλος πάντων. Σου σβήνει τη μνήμη. Την είχε κλέψει ο Lucas Gray, ο συνάδελφός μας, ώστε να καταφέρει να ξαναμας κάνει να θυμηθούμε. Λογικά αναλύοντάς το και να μάθει πώς να κάνει κάτι σαν αντίδοτο. Και αυτή τη στιγμή το έχει ο Constant. Αυτοί εδώ το ψάχνουν, τι να κάνουν. Τι έχουμε εδώ. Keypad. Δεν ξέρω κάποιο κωδικό, δεν ξέρω αν μπορώ να βρω κάπου. 1979. Το πρώτο τυχαίο, συνήθως είναι προφανές. 1979. Τόσο προφανές. Βάζεις το κωδικό σου δίπλα στην πόρτα. Οκ. Οπότε μπορώ να πάρω το crowbar μου. Ευτυχώς. Δεν μας δυσκόλεψε ιδιαίτερα αυτό. Unclock. Με το rusty crowbar. Είμαστε πάνω σε τρένο. Και ήταν τόσο αθόρυβα μέσα. Οκ. Πάμε να την κάνουμε. Μέσα στο κρύο εγώ γυμνός. Και πάμε προς τα πάνω μα είναι. Μην έχει πάρει τα αυτιά αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δυνατά. Ίσως γι' αυτό φωνάζω και εγώ τώρα. Παραπάνω. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Ξεκάθαρο νομίζω πως είναι. Ηρεμήστε λίγο. Κόψτε λίγο τον ήχο. Λοιπόν. Μπορώ εγώ να ντυθώ. Πολύ δυνατό. Κλειδάκι. Και τον κρύβουμε κιόλας. Μπορώ κιόλας να τον σκοτώσω. Δεν με πειράζει καθόλου εμένα αυτό το πράγμα. Μου δίνει την ελευθερία η αποστολή να μην πάω και κρυφά. Και προχωράω ευθεία. Να στο βάλω μέσα το όπλο. Οκ. Πάμε εδώ μέσα. Λοιπόν, εδώ σου λέει place valve. Μπορώ να πάω από πάνω. Οκ, και εδώ πέρα τι υπάρχει. Unlock δεν μπορώ να κάνω. Valve, το παίρνουμε. Οκ. Πάμε από πάνω. Να δω τι μπορώ να κάνω με αυτό. Φίλε, πολύ θόρυβο έχει, πολύ θόρυβο. Οκ. Να βγούμε πάλι έξω. Και προσοχή γιατί έρχεται μια ταμπέλα που τη βλέπω εδώ πέρα. Και πάμε πάλι κάτω. Οκ, οπότε προσπαθώ να πάω, αν καταλαβαίνω καλά, όσο πιο μπροστά γίνεται στα βαγόνια. Γιατί στην αρχή μπορεί να έχει τον Constant. Οκ, να δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα. Σόδα.
Επιτέλους, σίγουρα υπάρχει ησυχία, παιδιά. Θα κοιτάξω να είμαι όσο πιο μέσα γίνεται. Α, δεν μπορώ να ξεκλειδώσω εδώ ότι υπάρχει. Βλέπω όλους αυτούς. Climb through. Οπότε αναγκάζομαι πάλι να βγω έξω. Και ξανά μέσα. Κοιτάξτε, εδώ είναι όλοι μαζί. The Ether Corporation bought this train for sample backup storage. Okay. But since the bombing of the R&D site in Hamburg, they're refitting the car. Μπορώ να πάω από εδώ. Κανείς δεν πήρε χαμπάρι, οκ. Okay. Στον κόσμο τους. Και μπορώ να ξαναμπω μέσα, έτσι απλά. Οπότε τους προσπέρασα έξω από το τρένο. Oh, κάποιος είναι εδώ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κρυφτώ. Πάει προς τα πέρα. Και αφού πάει προς τα πέρα, ίσως να μπορέσω εγώ να μπω από πίσω. Κλείστο. Τέλεια. Τι έχουμε εδώ. Σόδα καν. Οκ. Όπου και προχωράει προς τα εδώ, οπότε ίσως να μπορέσω να... Οκ. Ξανάρχεται αυτός. Έχουμε... Α, σαπούνι. Θα το πάρω. Και εδώ μέσα μπορώ να κρύψω κάποιον, είναι κρυφτό. Οπότε μόλις γυρίσει αυτός, εγώ θα κοιτάξω να φύγω σαν να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτός βέβαια δεν τον πειράζει που φεύγω έτσι. Λες, έχω χεστεί πάνω μου, ξέρω, εγώ στην τουαλέτα ήμουνα. Και εδώ έξω δεν έχει τίποτα, οπότε ανοίγουμε κανονικά. Και προχωράμε πάλι με στη φασαρία. Ανεβαίνουμε και τα ξύλα. Πάμε να δούμε αν έχει πάρα πολύ μακρύ δρόμο ακόμα. Δεν έχει χρειαστεί να σκοτώσω κάποιον υποχρεωτικά. Προς το παρόν το πάω και stealth. Έχω πάντως πολλά σόδα cans που θα μπορούσα να πετάξω στη μούρη τους. Craft silenced pistol. Θα φτιάξω δικό μου πιστόλι. Έχω ήδη πιστόλι, απλά θα το βάλω σε γαστήρα. Α, αυτό σχέδιο προφανώς, γι' αυτό λέει craft. Ας σηκωθούμε κιόλας, δεν φοβάμαι κανέναν. Και... κλειδωμένο από την άλλη πλευρά λέει, οκ. Εκεί βλέπω έναν ο οποίος θα μπορούσε να μας γνωρίσει. Καθίστε να κρύψω το αυτοσχέδιό μου πιστόλι. Και να μπούμε εδώ μέσα. Έχει κάποιο παράθυρο. Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω ότι μάλλον πρέπει να μπω εδώ. Από εδώ. Άντε πάμε. Πάμε. Δεν μας βλέπω καλά γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ μέσα. Τους βλέπετε πώς προχωράνε. Και επειδή είναι παγωμένο, πάμε... Πάμε λίγο να με πετύχει η πινακίδα. Αν πάμε από εδώ, λογικά είμαστε στο πιο τυχεροί. Κάποιος είναι εδώ. Και κοιτάει απ' έξω. Θα ήθελα πάρα πολύ... Γεια σου! Δεν έφυγε καν! Απλά κρέμεται. Ας προσπεράσω βέβαια το πτώμα. Και πρέπει να φύγουμε. Okay, προσπαθώ να καταλάβω από πού δεν είναι παγωμένο για να ξαναμπούμε κάπου. Π.χ. εδώ μπορούμε να μπούμε. Οκ. Αχα, ήρεμα τα πράγματα. Πού είμαστε λέει ακριβώς. Ουκρανία λέει. Okay. Πάω πάλι έξω. Η ησυχία δεν μπορεί να βρεθεί εύκολα. Ωραία, τους προσπέρασα νομίζω εύκολα. Τέλεια. Πάμε να δούμε τι έχει από εδώ. Επιτέλους λίγο ησυχία πάλι. Δεν θα κρατήσει και πολύ βέβαια. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σαν να βγαίνουμε έξω. Κλασικά έχουμε μάθει την τεχνική. Εδώ κάποιος κοιμάται. Οκ. Θα μπορούσα... Elite Guard. Μπορώ να αλλάξω εδώ. Οκ. Έχω αλλάξει αυτή τη στιγμή. Έχει ένα παλιό καρφί. Δεν ξυπνάει αυτός από ό,τι βλέπω. Και αν σηκωθώ όρθιος και ανοίξω, μπορώ να βγω έξω κανονικά, δεν με γνωρίζουνε. Από ό,τι φαίνεται όχι. Έχει και όπλα εδώ μέσα, αλλά δεν μπορώ να τα πάρω γιατί είναι κλειδωμένη η πόρτα. Hello! Θες σόδα, passenger, πήρα τα κλειδιά μου εγώ για όπου χρειάζεται. Τι σόδα θέλει αυτός, δεν δίνω τίποτα παιδιά, έχουμε και δουλειές. Ας ανοίξουμε εδώ. Με γνωρίζει αυτός. Οπότε πάμε από πάνω. Και ξεκινάμε πάλι τα παρκούρ μας. Και φτάνω σε ένα σημείο που εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι οι οποίοι είναι διαφορετικοί από μένα, οπότε γνωρίζουν ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θέλουν. Και πώς θα τους ξεπεράσουμε τώρα όλους αυτούς.
Λοιπόν, αυτός έρχεται πάντα προς τα δω. Θα περιμένω να ξαναφύγει για να. Ξέρω εγώ. Μπορώ να τους επιτεθώ κιόλας. Κανονικότατα. Μόλις φύγει. Πάμε να διαολοστείλουμε αυτόν. Αντίο. Οκ. Και. Αυτός έρχεται προς τα δω. Ο άλλος υποτίθεται κοιτάει. Οκ. Για πάμε λίγο. Και θέλω κιόλας να τον ρίξω από κάτω το συντομότερο. Μισό λεπτάκι, μη μας δει και κανένας. Τον κρύψουμε εδώ στη γωνία. Οκ. Παίρνω την φορεσιά του. Και θα μπορούσα να τον πετάξω και από κάτω. Αρκεί να μην δει αυτός τίποτα. Ωραία. Είμαι ένας από εσάς τώρα. Α, ακόμα με γνωρίζουν παρόλα αυτά. Και πάω να περάσω από πίσω και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Παρακολουθούν να με δει αυτός. Εντάξει, τώρα έγινε λίγο πιο εύκολο. Θα περιμένω αυτό να στρίψει από την άλλη. Αυτός που πάει, δεν φαίνεται. Στρίβει από την άλλη. Α, μαν, στο τσάκα δεν με είδε. Οχ. Οκ. Αφού αυτός έφυγε, μπορώ απλά να τον κρύψω. Πάμε λίγο. Και έφυγε τελείως έξω. Έτσι απλά. Παίρνω και τα πράγματα του, δεν ξέρω τι έχει. Examine, τι έχουν εδώ πέρα. Περίεργα πράγματα βλέπω, δεν είναι για εμάς τώρα αυτά. Και από ό,τι βλέπω όλοι εδώ πέρα με γνωρίζουν, δύο βασικά με γνωρίζουν και το κόκκινο στο βάθος είναι παιδιά ο στόχος μας. Κάτσε να δούμε αν με την άλλη στολή θα τα πάμε λίγο καλύτερα. Για να δούμε. Ίσως αυτή η στολή είναι λίγο καλύτερη. Δεν με γνωρίζει κανείς. Οπότε από εδώ και πέρα νομίζω πως είμαι άνετος να βγω. Ναι. Α, χαιρετίστε με. Εγώ είμαι. Καλώς τους. Ναι, ναι. Εγώ είμαι. Hey boss, λέει. Ναι. Ωραία, ας μιλήσω στον κομμάντο του Providence. Δεν έχει πολύ ορατότητα, λέει, εδώ πέρα. Είσαι εσύ, αρχηγέ? Προφανώς. Όλα υπό έλεγχο. Έχει κακό προαίσθημα ο Όρσον, λέει, και όλα, λέει, πάνε όπως πρέπει. Κάνε στην άκρη. Έχω μήνυμα για το αφεντικό. Ξύπνησε ο prisoner, για μας, λέει. Αν ξύπνησε, λέει, θα το μετανιώσετε στην πορεία. Για πάμε πάνω στο tank. Πάμε λίγο στον αρχηγό. Αχα, έχουμε να γνωρίσουνε αν γίνω με τέτοιο disguise, με να γνωρίζουν και πάλι. Ίσως είναι τα όπλα βέβαια τώρα. Να πετάξουμε λίγο ό,τι όπλο δεν θέλουμε. Ωραία, πέταξα όλα μου τα όπλα. Τώρα, τώρα κυκλοφορώ ελεύθερος, παιδιά. Γεια σου, κύριε. Γραβατάκιδες όλοι. Γραμματείς και φαρισαίοι. Εδώ μέσα τι έχουμε? Βασικά τίποτα. Πάμε να προχωρήσουμε. Εκεί στο βάθος είναι ο αρχηγός. Από ό,τι βλέπω, κανείς δεν έχει κυκλάκι πάνω το κεφάλι του. Οπότε εγώ απλά προχωράω μέσα, παιδιά. Ναι, ναι, τα προχωράμε όλα. Έχουν και σκληρούς δίσκους εδώ πέρα. Μπορεί να δω τον κύριο Edwards. Όχι, έτσι. Προχωράω μόνος μου. Κοντεύω. Πουλ το λευγέ σε emergency καταστάσεις. Είναι emergency κατάσταση αυτή? Νομίζω πως είναι, παιδιά. Detach όλους τους υπόλοιπους. Και τώρα οι δυο μας, αγαπητέ Constant. Okay. Νομίζω πως είναι η ώρα να μπούμε μέσα. Είμαστε όντως οι δυο μας. Δεν μπορεί κανείς να τον σώσει. Okay. Καλώς ήρθα, λοιπόν. Γραβατωμένος. Κύριε Edwards. Δεν υπάρχει νόημα, λέει, να καλέσω για βοήθεια, έτσι? No. Δεν υπάρχει. Τα ήθελα και τα άπαθα, λέει. Played, Miss Burnwood. Μπράβο, Diana. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. Δεν τη λέω έτσι, λέει. She rejects the power, not the responsibility. Πιστεύουμε στη Diana. A noble idea.
But please join me in the real world. Ποιος είναι ο real world για σένα? I trust you already know what this is. Α, ανακαίνεσαι που λέμε. Why not simply take it? Γιατί δεν το παίρνεις? Embrace who you were always meant to be. Είναι αυτό που εκεί αυτό που πρέπει να είσαι. Never again. Να ξεχάσω τα πάντα. Well, I had to try. Προσπάθησα, λέει. Go on then. Do your thing. Κάνε ό,τι είναι να κάνεις. At least I die knowing who I am. Τώρα στον πεθαίνω λέει γνωρίζοντας ποιος είμαι. Okay. Όχι αν σου βάλω την ένεση. Δεν θα θυμάσαι τίποτα. Λογικά πάντα. Να προσπαθήσουμε. Τι γράφει? Ναι, προφανώς θα το βάλουμε. What are you doing? Τι κάνεις, ρε? No. Δεν θα θυμάσαι, δεν θα πεθάνεις ξέροντας ποιος είσαι. Αυτό έχει σημασία. This is what it means to lose everything. Αυτό σημαίνει να χάνεις τα πάντα. Ο Χίτμαν έχει χάσει ήδη μια φορά τις μνήμες του. Oh. Oh. Forgive me. I seem to have, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, έτσι. Τι μιλούσαμε, λέει. Τα καταφέραμε, παιδιά. Θα μπορέσω να τον σκοτώσω κιόλας ή ξεκινάμε τώρα? Ξεκινάει cutscene. Δεν θα μας δείξει να το σκοτώσω και από πάνω. Τον αφήσουμε να ζει στην άγνοια. Και γιατί σταματήσαμε το τρένο? Συγγνώμη, θα περπατήσεις το υπόλοιπο της διαδρομής μόνος σου? Έχεις στο τρένο, τουλάχιστον πήγαινε στην κοντινότερη στάση. Κάνει και κρύο. Βέβαια το τελείωσε όλη η φάση με τα χιόνια. Βλέπετε, πριν είχαμε χιονοθύελες, τώρα είμαστε μια χαρά. Βγήκε ο ήλιος. Έπρεπε να πεθάνει ο Κόνσταντ για να γίνει όλο αυτό. The string of resignations at the top level of international finance continues as Milton Fitzpatrick CEO Alexander Fannin joins the president of Hams and Oil, while the lead founder Tim Quinn and a bunch of others step down. It's been a long time, Agent 47. That's not who I am anymore. The pact is done. The past, dead. And yet, here you are. I choose this path because I can. There will always be people like them. So there will always be people like us. No one is untouchable. It's good to be back. Φίλε, σχεδόν χαμογέλασε ο Hitman. Ένα χρόνο μετά και φαίνεται να έχει αφήσει πίσω του όλο αυτό το Hitman ηλίκη. Θα υπάρχουν πάντα λίγα κακοί άνθρωποι, οπότε και άνθρωποι σαν το Hitman θα πρέπει να τους κυνηγάνε. Και τελείωσε. Αυτό ήτανε. Continue, να δούμε αν θα μου δείξει... Α, θα μου δείξει, ωραία, με πόσα αστεράκια το κάναμε. Για να δω. 5 αστεράκια. Okay, 26 λεπτά με πήρε. Και αυτή ήταν η τελευταία πίστα του Hitman. Κάπως έτσι έκλεισε όλη η ιστορία. Η τριλογία θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί έχουμε 3 Hitman στη σειρά. Με κάποιες πίστες, πολύ ωραίο story. Το τελευταίο map βέβαια δεν είχε πολλά να κάνεις. Ήταν μια ευθεία και μπορείς να σκοτώσεις τους πάντες. Δεν μοιάζει με τις πίστες γενικά που έχει το Hitman. Απλά θέλουν να κλείσουν την ιστορία όμορφα. Εμένα μου άρεσε πάντως όλη η φάση από την αρχή του Hitman 1 μέχρι το 3. Πώς είδαμε το character development του Hitman να ξεκινάει ένας άνθρωπος που θέλει να βρει, ας πούμε, το χαρακτήρα του, γιατί ως τώρα ήταν ένα φωνικό όπλο και μόνο και απλά δεχόταν εντολές. Στο τέλος κατάφερε να γίνει όντως ένας άνθρωπος που διαλέγει αυτός το μέλλον του, το τι θέλει να κάνει, κάνει δικές του αποφάσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι μιας και τελειώνει η σειρά του Hitman,
Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε όλη τη σειρά, εσείς οι λίγοι. Γενικά, πολλοί μου ζητήσατε να παίξω, λίγοι παρακολουθήσατε τη σειρά, το οποίο με στεναχωρεί κάπως, είναι ένα παράπονο που έχω σαν άνθρωπος. Εντάξει, δεν έχει σημασία να παραπονιέμαι σε εσάς που όντως βλέπετε. Αυτοί που δεν βλέπουν δεν θα δουν καν τα παράπονα, οπότε να μην σας κουράζω. Απλά θέλω να ξέρετε ότι εκτιμώ πάρα πολύ που είδατε τη σειρά μέχρι τέλους από εμένα ή και από εμένα. Δεν θέλω αποκλειστικότητα, θέλω απλά να δείτε τις δικές μου επιλογές. Γιατί θέλω να ξέρετε κιόλας ότι το Hitman είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για να παίζεις μόνος σου, να εξερευνείς την πίστα με την ησυχία σου και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι να κάνεις βίντεο. Το τι θα μοντάρεις, το ποιο θα αφήσεις και ποιο θα κόψεις από το βίντεο. Μια πίστα μπορεί να σε πάρει και 3 ώρες να τη λύσεις με την ησυχία σου και δεν ξέρεις τελικά τι θα μπει στο βίντεο για να μην βγει 3 ώρο βίντεο, λες και βλέπουμε καμιά ταινία μαραθώνιο, ξέρω εγώ. Οπότε γι' αυτό να ξέρετε, επειδή παρακολουθήσετε κιόλας, παρόλες τις δυσκολίες που έχω εγώ για να γυρίσω τα βίντεο, δεν είναι ότι δεν μου αρέσει το παιχνίδι, σας έχω πει, η διαδικασία είναι δύσκολη. Εκτιμώ πάρα πολύ που είδατε τη σειρά μέχρι το τέλος. Αυτά λοιπόν. Αυτό που έχετε εσείς να κάνετε είναι να αφήσετε ένα τελευταίο like στη σειρά και εμείς θα τα πούμε σε κάποια επόμενη σειρά, παιδιά. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.